Είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Και αν χρειαστεί να μην γίνει δηληστήριο. Να πάει πιο κάτω το δηληστήριο. Να πάει σε περιοχές οι οποίες δεν είναι, μα θέλει βούληση το κράτος. Μα το ξέρω ότι λειτουργεί. Μα το θέμα είναι ποιοι δίναν τότε την άδεια. Αυτοί που δίναν τότε την άδεια σκεφτήκανε ότι μετά από 20-30 χρόνια ότι θα είναι κατοικήσιμη περιοχή, ότι η Αθήνα των 2,5 εκατομμυρίων θα γίνουν 5 εκατομμύρια και ενδεχομένως μετά από 10-20 χρόνια να είναι 7 εκατομμύρια. Όχι, δεν την έδωσα εγώ την άδεια, την έδωσε και ο νόμος. Όχι εγώ. Δεν νομοθετώ, σας το λέω. Αυτό είναι η μεταβίβαση της ευθύνης. Είναι η μεγαλύτερη παγίδα.